υπηρετών Λασιθίου σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το έθιμο της Τζαμάλας είναι ένα γιαννιώτικο αποκριάτικο έθιμο που κρατάει από την εποχή της τουρκοκρατίας. Ξεκινά το βράδυ της Κυριακής της Τηρινής με το άναμα της μεγάλης φωτιάς σε κάθε γειτονιά των Ιωαννίνων και συνεχίζεται γύρω από τις Φλόγιας μέχρι το πρωί της Καθαράς Δευτέρας με χορούς, τραγούδια, άφθονα κεράσματα και ζεστή φασολάδα. Το έθιμο, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, στηρίζεται στην αρχαίγονη πίστη της δύναμης που έχει η φωτιά να ξορκίζει το κακό. Έτσι και εμείς απόψε θα διώξουμε κάθε κακό με τη φωτιά, το χορό, το τραγούδι και τα κεράσματα. Καλώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρετών Λασιθίου, κύριο Στάμο Γεώργιο, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ανταμωθήκαμε. Ήταν ελάχιστες ημέρες που είχε αναλάβει ως αντιδήμαρχος ο κύριος Μανούσος Παιδιαδίτης όταν κάναμε την πρόταση ως Σύλλογος Υπηρετών Λασιθίου να συνδιοργανώσουμε με το Δήμο Αγίου Νικολάου την αναβίωση της Τζαμάλας γιαννιώτικου έθιμου που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Η θετική του απάντηση ήταν άμεση και έτσι φτάσαμε στην απόψινή βραδιά. Ίσως από ψηλά μας βλέπουν και χαίρονται για αυτή την απόψινή εκδήλωσή μας οι ψυχές και σήμερα τι σύμπτωση είναι η ημέρα των ψυχών αυτών που έχησαν το αίμα τους για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Τόσο οι δρουσουλίτες, οι πολεμιστές του Υπηρώτη Χατζημιχάλη Νταλιάνη που το 1828 ο ίδιος και οι περισσότεροι πολεμιστές του έπεσαν για την ελευθερία της Κρήτης στο Φραγκοκάστελο, όσο και οι ψυχές των Κρητών και ιδιαίτερα των μαθητών του πρώτου γυμνασίου Χανίων που έπεσαν στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1912-1913 και στον αύριο χώρο του γυμνασίου τους υπάρχει ο Αντριάντας με τα ονόματά τους. Η διάδοση, συντήρηση και διάσωση των υπηρετικών παραδόσεων, ηθών και δήμων είναι το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας που απόψε υλοποιείται και θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να κάνουμε το ίδιο. Η εκδήλωση της Τζαμάλας είναι ένα από τα έθιμα του τόπου μας και ο Σύλλογός μας το αναβιώνει για πρώτη φορά στην Κρήτη. Και έχουμε την τιμή να έχουμε απόψε κοντά μας και τους υπόλοιπους συλλόγους των υπηρετών από τα Χανιά με την πρόεδρο του Γιάννα Παρουτιάδου, ως επίσης και των υπηρετών του Ηρακλείου με τον πρόεδρο Σταύρο Δημητρίου. Όλοι οι υπηρώτες είναι απόψε εδώ και καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και τους απέκει, τους αδελφούς μας από τη Βόρειο Ήπειρο που ειδίψα για μουσική και χορό, είναι πιο μεγάλη γιατί ακόμα οι δυσκολίες για αυτούς δεν έχουν τελειώσει. Απόψε θα ξορκίσουμε το κακό, χορεύοντας γύρω από τη φωτιά και εύχομαι σε όλους να απολαύσετε αυτή τη βραδιά και μπορεί να μην είμαστε στην παμπότητα τη λίμνη των Ιωαννίνων, αλλά είμαστε στη δική μας λίμνη, λίγο μικρότερη, του Αγίου Νικολάου, να αναβιώσουμε την Τζαμάλα. Καλή διασκέδαση. Καλή αποκριά. Καλή αποκριά και να χαιρετήσουμε τους συμπολίτες μας, υπηρώτες και βορειοπηρώτες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, πολύ ζεστοί με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, ποτέ δεν την ξεχνούν και αυτή τη φορά τους δίνεται μια ευκαιρία η οποία μας χαροποιεί και μας πολύ ιδιαίτερα με αυτή την αναβίωση του γιαννιώτικου εθίμου, το οποίο είναι και δημοφιλές σε όλη την Ήπειρο από ό,τι μαθαίνω, το οποίο μας ευχαριστεί πάρα πολύ η συμμετοχή σας και να ευχηθώ στο μέλλον να έχουμε και αντάμωμα υπηρωτών εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο, γιατί πέραν από τα ευγενικά του λόγια, ήταν και ο ίδιος ο οποίος είχε μεγάλη επιθυμία μαζί με το Συμβούλιο του Συλλόγου για να γίνει αυτή η εκδήλωση και ευελπιστούμε και στο μέλλον σε ανάλογες εκδηλώσεις που διατηρούν την μνήμη, την παραδοσιακή μας μνήμη και σίγουρα η Κρήτη με την Ήπειρο τη συνδέουν κοινοί αγώνες
και από την εποχή της εργοκρατίας και πιο παλιά και στα νεότερα χρόνια και, και στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων αλλά και αργότερα. Ναι, ναι. Μας συνδέουν λοιπόν κοινοί αγώνες και ταυτόχρονα μας συνδέει και ένα κοινό πνεύμα πατριωτισμού αλλά ταυτόχρονα και αγάπης για τον τόπο μας και για την ιδιαίτερη και για την τωρινή μας πατρίδα, ενώ στην Κρήτη. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή αποκριά σε όλους και καλή διασκέδαση να έχουμε. Καλώς σας μίξαμε. Από την πρώτη στιγμή που ο κύριος Τάμος αναφέρθηκε σε αυτό, σε αυτό το δρόμενο, ενθουσιάστηκα και είπα αμέσως το ναι, γιατί πραγματικά τέτοιες δράσεις είναι η ουσία του πολιτισμού μας, είναι αυτά που ανυψώνουν τις αξίες μας, τα ήθη, τα έθιμα, τις ρίζες μας, που έχουμε ειδικά αυτή την περίοδο μεγάλη ανάγκη να τις ανεβάσουμε όσο μπορούμε. Αυτό το δρόμενο γίνεται για πρώτη φορά στην Κρήτη. Όπως προείπαν εδώ τα μέλη του Συλλόγου, είναι ένα αρχαίο έθιμο το οποίο για πολλά χρόνια γινόταν για να ξορκίσουν με το κακό. Ας είναι σύμβολο και εδώ, ένα σύμβολο το οποίο συμβολίζει το πάθος. Να συμβολήσει και το πάθος και τη φλόγα που έχουμε όλοι στην καρδιά μας να διώξουμε κάθε κακό και ένα πάθος το οποίο όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε την πόλη μας για το καλύτερο και να την ανεβάσουμε ψηλότερα και πιο μπροστά όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ το Σύλλογο, σας ευχαριστούμε όλους, καλή διασκέδαση. Βρίσκομαι απόψε εδώ. Να καλησπερίσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, να συγχαρώ το Σύλλογο Υπηρωτών για την εξαιρετική πρωτοβουλία, να συγχαρώ το Δήμο Αγίου Νικολάου για την εξαιρετική διοργάνωση και το Λύκειο Ελληνίδων για τη συνεισφορά του σε όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη που για μένα τουλάχιστον ο εορτασμός της Αποκριάς ξεκινάει εδώ, στον Άγιο Νικόλαο και ξεκινάει ανάμεσα σε εσάς και μαζί με εσάς. Είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχουν σήμερα σύλλογοι που προσπαθούν να αναβιώσουν τα έθιμα, να διατηρήσουν τις παραδόσεις, γιατί είμαστε οι παραδόσεις μας, είμαστε οι ρίζες μας και έχουμε ευθύνη και προς τις επόμενες γενιές να τις περάσουμε, να τις διατηρήσουμε, να τις μάθουμε και να μην ξεχνάμε. Γιατί κάποιος είπε κάποτε ότι το μέλλον είναι το παρελθόν που έρχεται από την πίσω πόρτα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε από πού προερχόμαστε, πού θέλουμε να πάμε και πώς μπορούν οι παραδόσεις μας να μας βοηθήσουν. Θα ευχηθώ καλή αποκριά, να εξευνήσουμε το κακό και να μπούμε στην άνοιξη όμορφα. Η αλήθεια είναι, κύριε Στάμ, ότι ψάχνοντας να διαβάσω για το έθιμο, έπεσα πάνω σε ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη Δαμάλα, που έχουν να κάνουν με την Καμίλα, που έχουν να κάνουν με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορεί κάποιος να μας δώσει έτσι μια ερμηνεία του μύθου αυτού. Θα ευχηθώ καλή αποκριά, να είμαστε όλοι καλά και με το καλό να ανταμώσουμε ξανά και σε επόμενες εκδηλώσεις. Καλή. Παιδιά, έτσι θα φυτεύουνε. Ξα, μωρέ παιδιά, μα τα ξανά πέρα, μα τα ξανά πέρα, σώτσες τα πουλιά. Thank you.
λαχάνια και τα φτιάχνω μια χαρά.